κάτι άλλο, δημιουργεί πολύ μεγάλο ψυχολογικό πρόβλημα. Είναι πολύ φοβερό άγχος. Υπάρχει μία είδηση εδώ και μέρες με την ηθοποιό την Ετρίλη, η οποία επέστρεψε στο δρομοκαίτιο. Εσείς έχετε ασχοληθεί με την υπόθεση αυτή? Ναι, εγώ μου έχει τηλεφωνήσει ο πατέρας της. Μάλιστα μου έχει δώσει και το δικαίωμα να μιλάω όταν θέλω. Είναι μια πάρα πολύ απλή εντός εισαγωγικών ιστορία όταν κάποιος αρρωσταίνει. Όταν αρρωσταίνει κάποιος, δεν είναι στα καλά του. Και όταν δεν είναι στα καλά του, μπορεί και να πει και να κάνει τα πάντα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να πάρει μια φαρμακευτική αγωγή. Δυστυχώς πήρε αυτή τη διαστάση που πήρε, γιατί η συγκεκριμένη κοπέλα ήταν ηθοποιός. Εμείς στην πραγματικότητα οι ψυχίατροι ζούμε με αυτά σε καθημερινότητα. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αρρωστήσει, παίρνει τα φάρμακά του. Δεν παίρνει τα φάρμακά του. Αρχίζει και λέει διάφορα, εναντιώνεται, φωνάζει, εξαγριώνεται, τα βάζει με τους δικούς κτλ. Και επίσης, μερικές φορές η εισαγγελική εντολή, όταν γίνεται και ακούγεται ότι είναι κάτι το φοβερό, στην πραγματικότητα δεν είναι φοβερό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι δείγμα αγάπης. Γιατί σώζουμε τον άρρωστο εκείνη τη στιγμή από κάτι κακό που μπορεί να κάνει στον εαυτό του ή σε κάποιους άλλους. Δηλαδή είναι ένας είδος προστασίας. Ξέρετε τι ενοχλεί? Η ψυχή, το ψυχό. Δηλαδή ενοχλεί ότι δεν είναι κάτι το απτό, δεν είναι κάτι που μπορεί να το ακουμπήσεις, να το βγάλεις, να το φωτογραφίσεις. Και επίσης συνδέομαι το κάθε πράγμα με την τρέλα. Για μας δεν υπάρχει λέξη τρέλα. Υπάρχει άγχος, κατάθλιψη, ψύχος, μανιοκατάθλιψη. Είναι τελειώσει αυτά. Ας μάθουμε να πάμε λίγο μπροστά. Όταν ακούν το ψυχό, είναι ταμπού. Είναι ταμπού. Τη σεβόμαστε απλώς και κάνουμε ό,τι μας πει ο γιατρός μας, τον οποίο έχουμε εμπιστοσύνη και θα πρέπει να μας κάνει καλά. Κύριε Σούρα, διαβάσαμε σε κάποια site ότι είχατε πάει στην θεατρική παράσταση που σκηνοθετεί ο κύριος Λιγνάδης στο Ρωμαίο και η Ιουλιέτα. Και δεν την είδατε όλη την παράσταση, αποχωρήσατε, φύγατε. Αυτό γιατί έγινε? Πρώτη φορά που έφυγα, γιατί αισθάνθηκα ότι με κοροϊδεύανε. Δεν μπορούσε αυτό να λέγεται θέαμα. Φώναξα τον υπεύθυνο του θεάτρου και άφησα μια μικρή επιστολή στον κύριο Λιγνάδη. Λοιπόν, έχω δει πολλές φορές και έχω θαυμάσει και πολλές φορές. Ένιωσα την ανάγκη να το κάνω, γιατί πίστεψα ότι με κοροϊδεύουνε. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον είχαν όλα αυτά που είπε. Θα δούμε και το κομμάτι της παράστασης, εντάξει. Αλλά πάμε πρώτα στο σημείο που αναφέρθηκε στην περίπτωση της γνωστής ηθοποιού, η οποία με εισαγγελική παρέμβαση βρέθηκε μες στο δρομοκαίτιο, απέδρασε και τώρα νομίζω δεν ξέρω πώς έχει εξελιχθεί. Νοσηλεύεται στο δρομοκαίτιο και τώρα αυτή τη στιγμή είναι ξανά μες στο δρομοκαίτιο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εξελίξεις και πληροφορίες, ναι. Αλλά μίλησε πολύ σωστά σε αυτά που είπε, δηλαδή ήταν τόσο κατανοητά, απλά μπορεί να ακούνται λίγο σκληρά, νομίζω είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια και μιλάει ένας επιστήμονας τώρα. Και λέω ότι γίνεται ουσιαστικά η εισαγγελική παρέμβαση είναι από αγάπη. Είναι γιατί ίσως ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να καταλάβει ότι νοσεί. Βέβαια, ναι, και ότι θα κάνει κακό και στον εαυτό του, θα κάνει κακό και στον κόσμο έξω, εάν δεν είναι καλά, δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του. Αυτό που το οποίο εγώ πήρα ως μήνυμα από τον κύριο Σούρα, το οποίο το έχω και εγώ ως άνθρωπος και όλοι μας, γιατί έχουμε τα ψυχολογικά μας, κουβαλάμε από πίσω τα άγχη μας, τις καταθλίψεις μας, τα στρες μας, τα λοιπά κτλ. Εννοείται όχι σε βαρύ βαθμό. Να είμαστε άρρωστοι, αλλά αυτό που κουβαλάμε στην καθημερινότητά μας. Ότι δεν είναι κακό να απευθυνθούμε σε έναν ψυχίατρο και να του πούμε ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ψυχολογικό. Δηλαδή, όταν ακούμε το ψυχό, είναι για όλους ταμπού. Που είπε, ναι. Ότι είμαστε τρελοί, ότι πρέπει να μπούμε μέσα στα ψυχιατρία. Λίγο αυτό. Και πολλοί άνθρωποι έχουν μπει στη διαδικασία και ψυχανάλυσης και μπαίνουν σιγά-σιγά, σταματάει να είναι ταμπού και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Υπάρχει και ένας διαχωρισμός μεταξύ ψυχολόγου και ψυχιάτρου. Ναι. Αυτό πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος, ναι. Και οι περισσότεροι το γνωρίζουν βέβαια, ότι για κάποιες πιο βαριές περιπτώσεις δεν αρκεί μια απλή ψυχανάλυση. Όχι. Ή να πας να επισκεφτείς έναν ψυχολόγο. Εκεί ο ψυχολόγος κρίνει και σε στέλνει στον ψυχίατρο όπως είναι. Μπορεί όμως το πρώτο βήμα να είναι ο ψυχολόγος και κρίνει ο ψυχολόγος. Ο ψυχολόγος κρίνει. Δεν μπορεί να πάρεις φαρμακευτική αγωγή με τον ψυχολόγο, δεν δίνει κανένα. Παραπέμπει ο ψυχολόγος όμως σε ψυχίατρο. Αν είσαι ένα βαρύ περιστατικό που πρέπει να σε δει. Και ο ψυχίατρος, επειδή είναι και αυτό πάλι ταμπού στο κεφάλι μας, δεν είναι και αυτό κακό. Επειδή θερίζει κατάθλιψη τα τελευταία χρόνια, καλό είναι να προλάβει.
προλάβουμε κάτι στην αρχή του. Να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Αυτό. Δηλαδή, ο κύριος Σούρας, αυτό που θέλει να πει στον κόσμο είναι ότι όταν αισθανθείτε ότι δεν είσαστε καλά, δηλαδή έχετε ψυχοσωματικά προβλήματα, μην το βάλετε μέσα σας, γιατί αυτό σας δημιουργεί περισσότερο πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό, πας στο γιατρό, το λες και αμέσως θα εκτονωθεί και αμέσως θα πάρεις την κατάλληλη αγωγή, θα σου γίνει διάγνωση, ώστε να βοηθήσεις τον εαυτό σου και το περιβάλλον το οποίο είσαι εσύ. Δεν πρέπει στην Αμερική, το ξέρετε παιδιά τι γίνεται, έχουν από μικρά παιδιά ψυχολόγο οι άνθρωποι. Καλά, θα μου το ψάλα τώρα και εκεί είναι... υπάρχει ψυχολόγο σκύλων. Ναι, αλήθεια. Καλά, στην Αμερική μέχρι εκεί. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δεν θα έρθουν στην Ελλάδα. Και οι μεγάλες εταιρείες Οι μεγάλες εταιρείες βεβαίως και έχουν και αυτό γίνεται και εδώ, να ξέρετε, σε κάποιες εταιρείες. Έχει αρχίσει και γίνεται πολύ σε καλό, πολύ μεγάλες εταιρείες που μια φορά την εβδομάδα. Το προσωπικό, κυρίως ξένες οι οποίες είναι εδώ στην Ελλάδα. Γίνονται συνεδρίες. Ακριβώς και ατομικές κιόλας. Ναι. Και ατομικές, και έτσι πρέπει να γίνει. Και για τις προσλήψεις κιόλας. Φαντάζεστε τι θα μας είχαν και εδώ έναν. Θα μας είχαν κλείσει μέσα μας εδώ. Και στα κανάλια γενικώς να είχαν ψυχολόγους. Εκεί θα σηκώναν τα χέρια ψηλά, γιατί είναι βαριά τα περιστατικά εδώ σε εμάς. Λοιπόν, πες μου λίγο για το θέμα της παράστασης. Για ποιο λόγο δεν του άρεσε η παράστασή του. Πρέπει να πω το εξής, ότι ο κύριος Σούρας είναι θεατρόφιλος. Βλέπει θέατρο από πολύ μικρή ηλικία και ήθελε κάποια στιγμή να γίνει και ηθοποιός. Άλλο αν στη ζωή του διτάφερε έτσι οι καταστάσεις και έγινε γιατρός. Mm-hmm. Έχει δει πάρα πολύ θέατρο, πάρα πολλές παραστάσεις και μου λέει είναι πρώτη φορά που μου έχει συμβεί να σηκώνομαι και να φεύγω από θεατρική παράσταση που το θεωρώ πάρα πολύ λάθος όταν έχεις πληρώσει εισιτήριο. Πρώτον αυτό και δεύτερο λάθος ότι δεν εκτιμάς τους συντελεστές του θεατρικού έργου που βλέπεις. Πήγε με την κόρη του. Στα 20 λεπτά μου είπε, σηκώθηκα και έφυγα. Διότι δεν έκανε να δει την παράσταση ένα ανήλικο παιδί. Η κόρη του είναι 14-15 ετών. Mm-hmm. Πρώτον, δεν πρέπει να δει ένα ανήλικο παιδί μια τέτοια παράσταση, διότι υπήρχε έντονη βομολοχία. Και εγώ λέει δεν άντεξα σαν ενήλικας να βλέπω όλο αυτό το πράγμα να διαδραματίζεται. Και του λέω καλά λέω. Όλοι οι ηθοποιοί είναι κορυφαίοι στο είδος τους. Ο Δημήτρης Λιγνάδης τα λόγια είναι περιτά. Μου λέει όμως ήταν μια κακή παράσταση παρόλο που όλο αυτό το team είναι άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους και είναι θεατράνθρωποι. Λοιπόν, μια και μιλάμε για θέατρο, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σούρα, θα το αλλάξουμε και θα πάμε σε μια πολύ σπουδαία ηθοποιό του ελληνικού κινηματογράφου, η οποία μίλησε χθες στη Ζήνα Κουτσελίνη, αναφέρομαι στη Μέρη Χρονοπούλου, η οποία μας εξέπληξε με την απόφασή της να δωρήσει, να χαρίσει όλη την περιουσία στο χαμόγελο του παιδιού. Ακριβώς, Κατερίνα. Η Μέρη Χρονοπούλου παρευρέθηκε τη Δευτέρα 7 του μηνός στο Μέγαρο Μουσικής για τα 21 χρόνια ίδρυσης του χαμόγελου του παιδιού και αποφάσισε να δωρήσει το σπίτι της και γενικά την περιουσία της στο χαμόγελο του παιδιού. Ο ίδιος ο Τάσος Γιαννόπουλος δήλωσε απίστευτα συγκινημένος για την κίνηση της Μέρης Χρονοπούλου και μάλιστα είπε ότι όταν φύγει η διάσημη ηθοποιός από τη ζωή, το σπίτι της θα μετονομαστεί σε Μουσείο Μέρη Χρονοπούλου. Η Μέρη Χρονοπούλου, εκτός βέβαια από τη δωρεά στο χαμόγελο, μίλησε για πάρα πολλά πράγματα σε μια τηλεφωνική συνέντευξη στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, για το πώς βλέπει το θάνατο, για δεν την υγεία της. Ήταν κανονική συνέντευξη. Συγγνώμη. Βλέπουμε και τα πλάνα τώρα από την κυρία Χρονοπούλου. Ήταν κανονική. Ο Σπύρος ο Σιγούρος. Πάμε να τη δούμε και να τη σχολιάσουμε, παρακαλώ. Είναι και πολύ ωραίο αυτό που μάθαμε, ότι δώσατε το σπίτι σας, προσφέρετε το σπίτι σας για το χαμόγελο του παιδιού. Το σπίτι μου τα πάντα. Το κτήμα μου, τα σπίτια μου, τις λογές μου, ό,τι έχω, όλα, απογυμνώθηκα τελείως. Δεν έχω τίποτα στο όνομά μου. Γιατί βρίσκω ό,τι πιο γελίο στις διαθήκες. Δηλαδή είναι φιλανθρωπία, άμα βλέπεις τα ραδίκια ανάποδα. Ότι έχεις αφήσει λεφτά πίσω σου, όχι. Τι είναι αυτό που σας παρακίνησε να δώσετε τα πάντα στο χαμόγελο. Μπήκα πριν από δύο μήνες στα 84. Mm-hmm. Εγώ είμαι από χρόνια φίλη του χαμόγελου του παιδιού. Είχα στα 84 και σκέφτηκα, τι το κάνω, ένα στρέμματα κτήμα. Με το καροτσάκι θα γυρίζω ανάμεσα σε 200 ελιές, στα χώματα. Έχω ένα σπίτι στην Αθήνα που δεν πατάω ποτέ. Το μόνο που όσο ζω, πώς θα ζήσω ακόμη, να με βγάλω από το σπιτάκι μου που μένω εδώ πέρα, στο κτήμα μου μέσα. Δεν έκανα παιδιά, γιατί όντας παιδί χωρισμένων γονιών και άσχημα χωρισμένων, ποτέ κανένας από τους συντρόφους στη ζωή μου δεν μου έδινε την σιγουριά ότι θα ήταν καλός πατέρας.
καλός γονιός. Και έτσι δεν έκανα παιδιά. Αυτός ο άνθρωπος δεν υπήρξε ποτέ στη ζωή. Εσείς ευθύνη δεν είχατε σε αυτό, ως προς την επιλογή των ανθρώπων που είχατε δίπλα σας? Ναι, κατά μία άποψη, ναι. Μ' αρέσανε... οι περισσότεροι άντρες που μου αρέσαν δεν ήταν, θα έλεγα, το ότι πιο τέλειο υπήρχε. Πέστε με λίγο φτηνή, μου αρέσαν οι όμορφοι. Οι όμορφοι δεν ήταν πάντα και καλύτεροι. Η υγεία σας σήμερα πώς είναι? Χάλια. Χάλια. Πέρσι έχασα και τη μητέρα μου, 107 ετών περί καλό. Έμεινα ολομόναχη. Έχετε περιέργεια για το θάνατο? Τι θα βρω μετά? Είστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο δηλαδή? Πιστεύω στη μετεσάρκωση, αλλά αυτό δεν το καταλάβουμε μετά όταν θα ξανάρθουμε. Αλλά δεν φοβάμαι. Αν το πάρουμε από την άλλη μεριά και δεν πιστεύω στη μετεσάρκωση, είναι σαν ένα ραδιόφωνο. Τραβάς την πρίζα, σταματάει. Ένας ωραίος ύπνος είναι, ρε παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, προσοχή όταν βγαίνουμε από βίντεο. Ένα και δύο. Είναι συγκινητική. Όλοι, πάρα πολύ. Και όλη αυτή η απόφασή της, όλη αυτή η πρωτοβουλία της να κάνει κάτι τέτοιο. Απλά με στεναχωρεί λίγο το γεγονός, παιδί μου, ότι καταρχάς, εντάξει, δίνει την περιουσία της Χρυσένης στο Χαμόγελο του Παιδιού, που είναι ένας λόγος που βοηθάει τα νέα παιδιά. Δεν το κάνει πολλοί κόσμος. Όχι, δεν το κάνουν. Είναι πολύ συγκινητικό. Όμως από την άλλη, βλέπεις μια γυναίκα η οποία υπήρξε και είναι τόσο σπουδαία, με μια τόσο έντονη ζωή, τόσο αγαπητή, και η οποία είναι μόνη. Ναι, ξέρεις τι γίνεται όμως, Κατερίνα μου, η κυρία Χρονοπούλου έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Ναι. Για πολλά χρόνια, πόσα χρόνια παιδιά, 10-15 χρόνια με την υγεία της. Ναι. Δηλαδή έχει τηλεπορηθεί η γυναίκα. Και καταβεβλημένη. Ναι, φαίνεται, το βλέπεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και να μην θες να το δεις, η εικόνα μιλάει από μόνη της ότι αυτή η γυναίκα έχει τηλεπορηθεί στο κομμάτι της υγείας. Αποσύρθηκε και πάρα πολύ νωρίς από τα επαγγελματικά. Και από το θέατρο και από την τηλεόραση και από τον κινηματογράφο. Ήταν όμως δική της επιλογή, γιατί στο θέατρο είχε πάρα πολλές προτάσεις και εγώ το ξέρω. Είμαι σίγουρη, ναι. Δεν ήθελε να ασχοληθεί με όλο αυτό. Έκανε πάντα μια πολύ ήσυχη ζωή, παρόλο που τη βλέπαμε στις ελληνικές ταινίες να είναι μια αρχοντογυναίκα. Ήταν, να είναι μέσα στο, ήταν η ρόλη στο της. Κέφι. Και πιο νέα την έβλεπες, μπριόζα, την έβλεπες μέσα στην ενέργεια. Όμως, στη ζωή της γενικότερα, η στάση ζωής της ήταν έξω από τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν ήταν μέσα σε κλίκες, δεν ήταν σε παρέες. Αυτό που με συγκίνησε πάρα πολύ και έτσι για μας κάνει λίγο ανατριχιαστικό, αλλά βλέποντάς το καμιά φορά από ανθρώπους που έχουν βρει λίγο διαφορετικά τη ζωή, είναι για το θάνατο αυτά που είπε. Ότι είναι ένας γλυκός ύπνος, τον χαρακτήρισε. Είναι αρκετά εξοικειωμένη με την υγεία του θανάτου. Έχει δει αλλιώς τη ζωή της, ναι, νομίζω, και έχει και, επειδή έχει μείνει αρκετά μόνη της, έχει φιλοσοφήσει πολύ διαφορετικά τη ζωή. Και έχει είναι κάνει κάτι που λέει δεν το φοβάμαι. Πάντως το νόημα σε όλο αυτό, Κατερίνα, είναι επειδή η κυρία Χρονοπούλου δεν κατάφερε να κάνει παιδιά για τον ένα ή τον άλλο λόγο, που έδωσε. Λέει το σπίτι. Για ποιο λόγο. Γιατί κανένας από τους συντρόφους μου δεν μου έδινε την εντύπωση ότι θα είναι καλός πατέρας. Συνειδητά δεν έκανε παιδιά. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Μπορεί και αυτή βέβαια να κάνει κάποια λάθη. Αυτό δεν το ξέρεις, αλλά σου εξηγεί ότι δεν μου δεν θεώρησε κανέναν από τους συντρόφους ως κατάλληλο. Και αυτό είναι φοβερή άποψη που λέει αυτή η γυναίκα. Ότι δεν ήθελε να φέρει ένα παιδί από εγωισμό. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να φέρουν ένα παιδί μόνο για τον εαυτό τους και δεν κοιτάνε αν είναι αυτοί κατάλληλοι ή ο πατέρας του παιδιού ή η μητέρα αντίστοιχα. Δεν το λέει εύκολα άνθρωπος αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μπράβο της για αυτή την πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία που πήρε. Πολύ συγκινητική και παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους ανθρώπους. Οι οποίοι έτσι είναι μόνοι τους στη ζωή και δεν έχουν κάπου να αφήσουν την περιουσία τους. Ξέρεις, το ξεκαθαρίζει και γίνεται για έναν πάρα πολύ καλό σκοπό. Λοιπόν, να υπενθυμίσω λίγο το διαγωνισμό μας, για να μην το ξεχνάτε. Πόση ώρα έχει μείνει, παρακαλώ, για να δω το χρονόμετρό μου. Να δώσω και άλλο 20 λεπτό, με αφήνετε. Πολύ ωραία. Δίνω και καινούριο 20 λεπτό, λοιπόν. Τρεις τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν μισό τόνο πετρέλαιο και δύο τυχεροί 5.000 ευρώ μετρητά σήμερα. Με ρωτάτε συνέχεια στα social media, αν Κατερίνα, 5.000 είναι δώρο επιταγές. Όχι, είναι μετρητά. Είναι στο χέρι. 50, 100 λόγους, εγκαζί με έπιασε πάλι, 150, 200, 250, πείτε ένα τριψήφιο. 3-3-3. 3-3-3, ήθελα να πω και εγώ, καλέ. Αχ, είναι συμπτωματικό αυτό. Γιώτα και... Γιώτα, μόνο γιώτα. Λοιπόν, μόνο γιώτα. Να υπενθυμίσω, λοιπόν, τηλεφωνώντας στο 18-338, 18-338, για να παραγγείλετε την καταπληκτική μας σειρά από αλόι, και εννοώ το φυσικό πολυβιταμινούχο τζέλ, μαζί με τις δύο ενυδατικές,
Σας έχω πει ούκο λίγες φορές για το πόσο σημαντική είναι αυτή η χρήση, αλλά να πίνετε κάθε πρωί ένα μικρό σφινοπότερο από τη συγκεκριμένη, που είναι η καλύτερη αλόη που κυκλοφορεί στην αγορά και πάρα πολύ εύγευστη. Έχει γεύση λεμόνι. Μαζί με τις ενυδατικές, 18338, παίρνετε έναν κωδικό και με αυτόν τον κωδικό μπαίνετε στην κλήρωση και διεκδικείτε σήμερα, θα βγουν νικητές. 3 τυχερές μισό τόνο πετρέλαιο, 3 τυχεροί και 2 5.000 ευρώ μετρητά. Έχω δώσει καινούργιο 20 λεπτό, 19 τα λεπτά παρακαλώ. Μην χάνετε χρόνο για να τηλεφωνείτε. Πάμε να μπούμε στη Σούπερ Κατερίνα. Σας αρέσει το σημερινό. Λοιπόν, είναι λίγο ιδιαίτερο. Τέλειο. Είναι μια έτσι κάπρι ολόσωμη φόρμα denim, jean. Είναι jean αυτό που βλέπετε και την έχω βάλει με ψηλόμεσες, με over knee bottoms, πολύ εφαρμοστές καστόρινες. Σε γυναίκες οι οποίες δεν έχετε πάρα πολύ αδυνατές γάμπες όπως εγώ, δηλαδή αυτό το στυλ και αυτά τα κάπρι που είναι κάτω από το γόνι, το φέρνουν πάρα πολύ αδυνατά πόδια. Και ωραία να τα συνδυάσετε με μία γόβα. Αλλιώς, και να τα κάνετε λίγο πιο casual, μπορείτε να τα βάλετε όπως εγώ με μία over knee μπότα. Ούτως ή άλλως, το μπορντό και το καστόρι ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με το τζιν. Να σας πω ότι συγκεκριμένη, όσο ανεβαίνετε προς τα πάνω, βλέπετε είναι ολόσωμη, κάνει λίγο αυτό που λέμε jupe kilot, αλλά είναι ουσιαστικά. Πώς τα λέμε, παιδιά, αυτό το. Jumpsuit. Ναι, αλλά είναι κάπρι. Λοιπόν, είναι τη σειρά που βγάζει η Kendall και η Kylie Jenner. Και έχουν πολύ ενδιαφέρον, έχουν φανταστικά ρούχα. Έχει κυκλοφορήσει, το φοράς μόνο εσύ. Όχι, υπάρχουν σε μερικά καταστήματα, αλλά στο εξωτερικό γίνεται χαμός με τη συγκεκριμένη σειρά, μιας και τη φοράει και η Kendall και η Kylie πολύ και τις υποστηρίζουν. Είναι αρκετά casual και αρκετά sexy ταυτόχρονα. Και το έχω βάλει και με ένα μπορντό τσόκερ. Αυτά λοιπόν από τη Σούπερ Κατερίνα. Και πάμε στον Ανδρέα Φουστάνο. Ναι, που παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Celebrity Life Game στον παρουσιαστή Ken Αλεξανδράτο. Μ' αρέσει το Ken. Ιντερνετική εκπομπή. Ναι, ναι, ιντερνετική. Ωραίο όνομα το Ken. Μίλησε για την Ελένη Μενεγάκη. Ποια σχέση έχουν αυτή τη στιγμή, γιατί είχαν ακουστεί πολλά στο παρελθόν. Τότε που του ξέφυγε του Ανδρέα Φουστάνο ότι έχει παντρευτεί η Ελένη Μενεγάκη. Εάν του έκανε παρατήρηση η Ελένη Μενεγάκη και τι συμβουλές δίνει στην Ελένη εάν δίνει ομορφιάς. Πάμε. Ποια σχέση σου με την Ελένη Μενεγάκη σήμερα? Πάρα πολύ καλή. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Της δίνει συμβουλές ομορφιάς, σ' ακούει? Ελπίζω να μ' ακούει. Πέρσι είχες δώσει μια συνέντευξη που άφελά σου μάλλον αποκάλυψες το δεύτερο γάμο της. Ναι. Έκανα τέτοιο λάθος. Με το Ματέο, το σκέφτηκες μετά ό,τι έκανα, το συζήτησες μαζί της? Όχι, ούτε καν το συζητήσαμε. Ούτε καν το συζητήσαμε. Δεν το είδες? Ναι, είναι κάτι κρυφό, ας πούμε. Δεν ήταν γνωστό? Ναι, δεν το ξέρω. Α, γλυκούλη. Είναι πολύ αυθόρμητο, μωρέ, ο Ανδρέας Φουστάνος. Είναι πραγματικά πολύ καλή φίλη. Και να κάνω τώρα μια ερώτηση. Φαντάζομαι είναι και ο γιατρός που εμπιστεύεται η Ελένη, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Αν δεν πάει η Ελένη στο Φουστάνο, ποιος θα πάει? Εδώ πάει κόσμος και ντουνιά. Δεν θα πάει στο κουμπάρο της. Αλλά το πιο ωραίο είναι. Τώρα θα πάω εγώ κάπου αλλού. Ότι ο Ανδρέας Φουστάνος διατήρησε πάρα πολύ καλές σχέσεις με την Ελένη Μενεγάκη μετά το διαζύγιο. Δηλαδή περιμέναμε να είναι μόνο με τον Γιάννη Λάτσιο. Όμως διαχώρησε τη θέση του και είπε ότι και με τους δύο τους συγκεκριμένους ανθρώπους που μας έχει δέσει και η κουμπαριά, τους έχω παντρέψει και τους έχω βαφτίσει και το παιδί, θα έχω και με τους δύο καλές σχέσεις. Κράτησε τις ισορροπίες, παιδιά. Κράτησε την ισορροπία. Γιατί ξέρετε ότι οι άντρες πάνε με τους άντρες και οι γυναίκες με τις γυναίκες. Είναι πολύ ωραία στάση. Και είναι πολύ γλυκός άνθρωπος και πολύ αυθόρμητος, ρε παιδί μου. Να τον καλέσουμε στην εκπομπή μια φορά, Κατερίνα. Να τον έχουμε υπόψη μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ξέρω εγώ που λέω καλημέρα. Ακούω έτσι αυτή την ωραία φωνή και ξαφνικά νιώθω μια ασφάλεια. Τι θα έκανα χωρίς αυτή τη φωνή στο αυτί μου? Και γενικότερα τι θα έκανα χωρίς αυτή τη φωνή? Όλοι τι θα κάνω. Τι θα ήμουν χωρίς εσένα, ναι. Ένα κουτσουράκι. Καλημέρα. Και δεν τα άμαθες πριν, εξασαλώσαμε. Τα άμαθε νομίζω. Βάλαμε τα ελληνικά μας, όσο έλειπες εμείς χορεύαμε εδώ. Λοιπόν, λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια. Λοιπόν, αγαπη... κατευθείαν τι είπαμε. Ωραία, θα πούμε και μετά, γιατί είπα ότι με αφήνεις στο Θέμη μιλάω. Θέλεις λίγα 20 λεπτά σήμερα, γιατί έχεις νεύρα, είπα. Ναι, τα δικά μου. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μην πάτε πουθενά. 8 παρα 10 πρώτα λεπτά και επιστρέφουμε με πλούσιο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Σε πολύ πολύ λίγο. Πάμε.